είπε η γυναίκα, κρίση να παθαίνει. Ένα μήλο την ημέρα, το γιατρό δεν κάνει πέρα. Ούτε δύο, ούτε τρία, ούτε δέκα λειτουργία. Και όμως θα σε πόνεστε να έχετε υγεία και να κρατιέστε μακριά από τα νοσοκομεία. Ένα μήλο την ημέρα. Λοιπόν, έχουμε και λέμε 5 και 3, 8 και 3, 11. 11 γράφουμε ένα και κρατούμε ένα. Και 3, 4 και 4, 8 και 5, 13 και 7, 20 και 9, 29 και 7. Μην 29 και 7 πώς θα κάνουν. Ένα λεπτό. 29 και 7 ρε. 29 και 7. Πάτε Γιώργο μου, πιάσε μη κανούν να τελειώνουμε. Ναι, πάσε. Τι ρε Ανδρέα, μην βρες το. Πώς θα το βρω και με 40 ποδαρούσα. Δεν καλάχτηλα. Βάζει τον ποτιό σου. 29, άτε ρε Μιχάλη, κανεί έξυπνα πες. Μην τέλειωνε. Σύγχυσε με, είπε μου για να πω δικιά μου και σύγχυσε με. Αχ, δεν το πιστεύω. Αν δεν το πιστεύεις, έλα να κάνε μετά εσύ. 29 και 7, άτε μη 29 και 7. Δεν και τελειώνουμε. Όσα είπαμε. Ανδρέα, σταμάτα να χαρίσει. Σταμάτα να χαρίσει. Μη τέλειωνε. Λάλε. Μάνα μου, εγώ ποιο είναι η μέση. Α, δεν έχω μέση εγώ. Και εκείνη η Λούγκα, επειδή μου εμείς ήμουν αχαρτωθεί. Αφήκαν μας μόνες μας τα μέσα, κατάλαβες. Θέλουν μαύρους τα μέσα. Αντωνίκη, πάμε έναν καφέ. Θέλεις να ακούσεις, πενεστή μου τώρα, α? Είναι που πάει σκόλου. Σου αγκαρίζω, θέλεις. Είναι σου αγκαρίζεις, πάρε, αλλά τι ώρες, πάνε κάνουμε έναν καφέ. Καλώς το πράγμα. Θεέ μου, δώσ' μου υπομονή. Χαράς το πράγμα που σου ζητήσαμε, κόρη μου. Κάμε κόρη να σου. Έχει γούστο να μου έχει και παράπονο. Έχω κόρη, έχω καλόν έχω. Τι τα παράπονο να έχεις, πέ μου, λάλε να δούμε. Τίποτε. Τίποτε κάμε την δουλειά σου κι αφήνε εμένα, πέν να περάσω. Ακού το καχάριστο, πέν να περάσω. Τι ανοίχτηκες, σιόρ, το φαΐ σου, έχεις το. Τα ρούχα σου τα πλημμένα έχεις τα. Έχω πήγαν οι κουτάλες μου να σε πλύνει σκότα και να σε σιδερώνω. Θα μην ξαναγγείς πας τα ρούχα με εντάξει. Δεν θα ξαναγγείσω. Ποιος θα σου τα κάνει, θα τα κάνεις μόνος σου. Παύρο γενέκα να μου τα κάνει. Ποτσίτα όδε, πάλε το ίδιο αυτόλι. Θέλεις μου πάλε γενέκα. Μη θέλω γιατί πειράζεσαι. Μεν αρκεψείς, γιατί θα σου ξανασύζω την κεφαλή σου. Όλα, έκαμες δυσέγγονο και γυρεύτης μου γενέκα ακόμα. Α, όχι να μου αρρώνεις εμένα, εντάξει. Έκαμε κοπετίνο, αντρίκο και έφτασα εγώ. Α, όχι, ναι. Να φύγω, για μου σέλη και λέμε για μου. Να πάθουμε τίποτα, δεν. Όχι, μάνα μου. Ε, γαμπή, 29 και 7 πώς θα κάνουν, σε παρακαλώ. 36. 36, ευχαριστώ. Και έναν που κρατούσαμε. Κι όλοι κράτησε. Τίποτε. Όχι μάνα μου, θα σαν ούλοι δάμεις. Τέλειωσε. Δόξα σοι ο Θεός, έσπασες μας να κάνεις μια πρόσθεση. Πόσα αυκαινού. 839 λίρες. Καθαρά. Καθαρά, τα έξοδα έφκαλαν. Είναι καλά ρε παιδιά, 839 λίρες. Ο καθένας είναι καλά. Μα ποιος καθένας μήνυ μου. Τι εννοείς ποιος καθένας, ο καθένας από εμάς. Όχι, ενούλοι μας μπορούν να πιάσουμε 839 λίρες, Έλενα. Τα πράγμα. Ένα λεπτό, δηλαδή πρέπει να διαιρέσουμε το 839 δια 5. Και όσο είναι αυτό που πληρώνει τα παρετά. Δεν κατάλαβα για δουλειά ενός μήνα 839 δια 5. Μην παλικοβάλλεστε ρε παιδιά. Μην παλικοβάλλεστε, είναι εύκολο. Το 5 στο 83 πάει 16. Κάτω και το 3. Μίμη! Τι, εν πάει 16. Κατάλαβες. Έναν καθέντη σε ζητήσαμε. Καλό ρε Αντρονίκη, καλό. Θα σε σάσω εγώ. Θα σε μάθω εγώ να σέβεσαι τον τζίρι σου. Ακόμα μάσεσαι. Μα ούμε, ακόμα δεν είδες τίποτα. Δεν έχει νύ να δεις την μπακύρα μου, λόγω, έξερε το. Τα πάντα είδαμε την μπακύρα σου, σιόρτο να τη δούμε τώρα και φοητσάζεις μας. Ακούτε την αχάριστη. Ρε, εξίχασες τότε που αρμάστηκες που τα είσαι όλο το όρκο. Είναι 92 λίρες που ξόρκιασα. Έδωσε και τούτος 92 λίρες να μας αρμάθει και να μας το φακάω που να πεθάνουμε. Καλώς. Να σου τα δώσω, σιόρ, να σου τα δώσω. Μου τα δώσεις.
Να μου τα δώσεις, ρε, να μου τα δώσεις, καλά μου τα δώσεις. 92 λίρες. Εγώ να δεν σηκώ με τον κοιμάστο στρόβολο, ξέρεις το, και να δεις το κάτσι μου. Να μου δεις εμένα, χορκάιδο και δεν βάλω πιστό. Να ντρέπεσαι, να ντρέπεσαι τίποτε πιο. Έχω σε τόσα χρόνια, σάζωσε, έχω σε έσω μου. Έχει μέσα, έχει μέσα, σου ξέρω, έχω σε εγώ έσω μου. Σήκου τώρα. Σύναξε τα πράγματα σου και θα πάεις τώρα στο χορκό, ναι, τέλειωσε. Ά, να μου αρρώνεις εμένα, να ακούεις. Άτε να δω, ρε, του Αντρίκου, ρε. Του Αντρίκου κάθε καλοκαίρι που έρχεται από τις σπουδές του, ποιος του έδει αλλήρα ακόμη κάθε φορά. Πόσα καλοκαίρια ήρθε, 3-4. Ε. Έδειας του μια που έφευγε και μια που έρχεται. Αν και εκείνα έφαγες το δεκάλυρο πάνω του. Έδειαν του και που έφευγε. Συμπεριλώσιμο. 166 λίρες έκαστος, ρε παιδιά. 166 λίρες, πού να τις φάνες. Να πάθω έμφραγμα. Θα βγάλετε 3% άμυνα. Ευκάλαμε τις αποκοπές, είπαμε είναι καθαρά. Α, εντάξει καλό. Τι εντάξει, Ανδρέα μου, σπουδάζαμε για τρία για να παίρνουμε εμείς 166 λίρες. Τι να κάνουμε, Έλενα, τόσα έπιασα. Όχι, Μιχάλη μου, παραπάνω που επιάναμε, αλλά δεν λέμε και 2 γραμματές. Εμείς εθέραμε 2 γραμματές. Εμείς επερνούσαμε και με τη Θεοδώρα. Εσύ έθελες την άλλη, γιατί μίλαν 7 γλώσσες η μίση μου. Όχι η μίση μου, Ανδρέα, μιλούσε η γυναίκα 7 γλώσσες. Και επειδή μιλούσε εκείνη 7 γλώσσες, έπρεπε να πληρώνουμε εμείς 600 λίρες. Ενώ η άλλη που έπαιρνε 600 λίρες και δεν ήξερε να βγάλει τα μάτια της, ήταν καλά. Παιδιά, μην παρικουβάλλεστε. Μη συζητάτε άδικα, από τον επόμενο μήνα θα πάμε πάρα πολύ καλά. Ναι, πού το βασίζεις, Μίμη μου τούτο. Μίμη, άκουσες καμιά επιδημία, τίποτε. Φύγαν οι δύο Θεοδόρες, αραβωνιάστηκε και η Λούγκα. Περίμενε. Αμέσως λιτώνουμε 600 και 600 και 250. Μα η Λούγκα έπαιρνε 250 λίρες. Εμπολά, Έλενα μου. Εμπολά, Ανδρέα μου, όταν εμείς παίρνουμε 166. Ναι, καταλαβαίνω ένα λεπτό, τι είπες εσύ, ότι θα μείνουμε χωρίς νοσοκόμα, δηλαδή θα πιάσουμε ένα άλλη τώρα. Τι να την κάνουμε την νοσοκόμα, Μιχάλη. Γίνεται κλινική χωρίς νοσοκόμα, Έλενα. Την νοσοκόμα θα την κάνεις εσύ, Μιχάλη μου, έτσι κι αλλιώς δεν κάνεις τίποτα εδώ μέσα. Άντε να δω τώρα, η Έλενα, τώρα μιλάει η Έλενα. Την νοσοκόμα θα την κάνει ο κύριος Χαμπής. Άντε ρε, μη και εσύ τώρα. Ο κύριος Χαμπής θα πάει σπίτι του. Δεν κατάλαβα. Τι δεν κατάλαβες, Ανδρέα μου. Τι κάνει εδώ μέσα ο κύριος Χαμπής, δεν είμαστε φιλανθρωπικό ίδρυμα. Μα να φύγει ο κύριος Χαμπής, όχι, τούτο να το ξεχάσεις. Φεύκο, ακούσες, φεύκο. Α, είσαι την αξία του Χαμπή. Αφιέντε να ξαναστραφώ, ακούεις. Θα μην κοσέρα που είδε, να καταλάβεις. Ακούσες τον παπά. Φεύκο. Το γραμμάτιο της πιστοτικής θα το σκίσω, ακούεις. Θα τα φάω όλα. Αντρεφτώ μια Ρουμάνα, θα της τα γράψω όλα. Και τα ριάλια και τα μάλια. Και το Μόρις. Λοιπόν, τελείωσε. Θα κάνουμε αιματηρές περικοπές. Αλλιώς δεν θα επιβιώσουμε. Οικονομία σε όλους τους τομείς. Έλενα μου, μην αγχώνεσαι. Όταν σε λίγο γίνει το εσύ, θα είμαστε μια χαρά. Μα ποιον εσύ? Εθνικό Σύστημα Υγείας, μην. Ναι. Όσπου να γίνει το εσύ, θα υπάρχουμε εμείς. Ευτυχώς που το κατάλαβες, Γιώργο μου. Παιδιά μου, λέω σας, όταν γίνει το εσύ, θα γεμίσουμε ένα αρρώστους εδώ μέσα. Μέχρι να γίνει το εσύ και το εσύ, Μιχάλη μου, οικονομία. Οικονομία, αλλά ο κύριος Χαμπής δεν φεύγει από τα μέσα. Να εξηγούμαστε. Εύκο. Εύκο. Α, 75 χρονός εγκατέλειψε την 67χρονη σύζυγό του για τα μάτια. Ρουμάνας καλλιτέχνητας, μπράβο ρε Λεβέντι, καλό. Κουίσε να μου κάνουμε τούτος, έλα δω. Ακόμα είναι φιές. Θα φύγω, μα θα αναλύσεις χαμπίτσα, κολλούν τα χείλη σου, ακούεις. Θα πάρεις σαν τούτη, έλα, κιάβασε να δεις.
Καταλάβαμε, επέλανε ο γέρος. Γέρος! 75 χρονών είναι να μας τον βγάλει και γέρο. Όχι καλέ, μπαστάρκουρα του. Καλό, καλό. Πάει να μας βγάλει και... Α, Χριστούσα μα. Θα σε σάσω εγώ, θα σε σάσω εγώ. Τι έγινε κύριε Χαραλαμπέ. Α, δεν μου θέλεις την παλίτσα. Α, ο Χορκό. Τι θα κάνεις το Χορκό μόνος σου, ρε πάπου. Φεύγω. Πότε φεύγεις κύριε Χαραλαμπέ. Πότε κύριε Γιν, πότε φεύγω. Άκουσες μας. Ποιος να άκουσες. Δόξα τω Θεώ, είτε μας άκουσες είτε δεν μας άκουσες κύριε Χαμπή, να πάει στο καλό. Έχουμε και οικονομικές δυσκολίες. Οικονομικές δυσκολίες, σήμερα, ναι ρε κύριε. Καιρώνει με τίποτε κύριε. Όχι, αλλά τρως εδώ. Σταμάτα ρε να τι λες το. Τρώω, κόρη, τρώω. Τι τρώω, κόρη μου, μια μπουτσα φέει. Δεν θωρείς το μνήμη σου με σαν τη σαρκάν του Δημαρχείου. Έλα μου κύριε Χαμπή, κύριε Χαμπή, με το βουκό γεμάτο πάλι. Είναι το ψυγείο, άνοιξε πάω, σε με πάω, κάνει με τίποτε πιο. Πορτώ, το πάρτω στο γραφείο σου, όταν που πάει τσέρκης. Έμα, ένα οπείς σε μένα αντρώ. Πόσα που κάνεις σου, πόσα κάνεις σου, να πιερώσω όλα, να πιερώσω όλα, φεύγω, έλα. Κύριε Χαμπή, σε παρακαλώ, βάρτα να φτάσω αμέσως πίσω τώρα, βάρτα. Και πιάσε την παρίτσα σου, είναι μέσα στο δωμάτιο σου. Ας τον καλέ τον άνθρωπο, αφού θέλει να φύγει, να φύγει. Ρε, Έλενα, άτε τώρα, άτε να το, συμφωνήσαμε με τον κύριο Σαχαράλα, πώς θα φύγει. Συμφωνήσετε. Δηλαδή, πάει να πει, συζητήσετε κι εσείς, αν θα φύγω. Γιατί ποιοι άλλοι το συζητήσα, ρε, πάω. Η μάνα σου. Κόρη μου, ρε. Η κόρη μου, ρε, που την ανάγωσα με τόσες στερήσεις, ρε. Εγώ άλλο του δρότσου ρε, άντρα κάτι μου τσούσε το έτσι, α. Θα χτίζω εδώ με στούλ και τέλει, να την πνεώσω. Μια κάτι στο μητσερό ρε, στο μητσερό ρε. Αλλά αφού δεν πεθαίνετε, αφίω ρε, αφίω. Κύριε Χαμπή, κάτσε κάτω αμέσως. Μα πού να πάει ρε, παππού τώρα μόνος σου. Θα πάω έσω μπορεί να πεθάνω. Άντε κύριε Χαμπή να χαρείς, κάτσε για μια που κάθεσαι. Άντε κύριε Χαμπή, με φύγεις και θα ξανανοίξω το ψυγείο. Ναι, τι θα γίνουμε εμείς χωρίς εσένα. Ό,τι θέλετε να γίνετε, ρε ο Χαμπής, σε το που δεν το θέλω, δεν μηνείς και να του κόψεις τα πόδια, το ακούεις. Άντε ρε παππού, επειδή επετάκτη μες στη μέση η Έλενα και πέταξε μια μπελάρα, την ώρα που συζητούσαμε ότι δεν τα βγάλουμε πέρα γιατί δεν έχουμε αρρώστους. Δεν έχετε αρρώστους. Δεν τα ρωτήσω να σε δέχε με αρρώστια, πέντε πλάσματα σας ξέρουν. Τι να κάνουμε κύριε Χαμπή, να βγούμε στους δρόμους και στις πλατείες και να τους λέμε γεια σας, έχουμε κλινική, κοπιάστε. Πάρτε εγώ μια διαφήμιση, πάρτε μια διαφήμιση. Μα ρε, εντυπωσιασμένη, το πείτε θα πάρει και μου ότι ο κόσμος δεν γίνεται σήμερα χωρίς διαφήμιση. Έγινε μου και ο κύριος Χαμπής ειδικός για το marketing. Να μου το δω. Τίποτε κύριε Χαμπή, άφηστε. Κύριε Χαμπή μου, μα είναι μια σπουδαία ιδέα, δεν θέλω να σε φιλήσω. Μπράβο, μπράβο. Εύκολα. Πού να πάει. Όχι κύριε Χαμπή. Όχι, έθραψε. Όχι κύριε Χαμπή, να πάρεις. Όχι, αφήστε με. Έλα, τι πάμε. Κύριε Χαμπή. Περίμενε. Έλα, γεια μου. Έλα, δώστα το. Του Χαμπουκιού ρε, που τον παππούν του να του πεις. Έλα, γεια μου. Όχι, πιάσ' τα ούλα, εντάξει, εντάξει, γίνε έτσι μου και το όνομα μας, ρε. Άντε, άντε, γεια σας. Άντε, μείνε γύρω. Όχι, δεν μείνε. Όχι. Να τώρα σοβαρό μιλάς, ρε Μιχάλη, να κάνουμε διαφήμιση. Τι να κάνουμε, Γιώργο μου, γιατί να μην κάνουμε, δηλαδή. Καταρχάς είναι αντιδιοντολογικό. Είδες εσύ καμιά κλινική να κάνει διαφήμιση. Διοντολογικό, εξειδιοντολογικό. Αν δεν κάνουμε θα κλείσουμε Γιώργο. Ε, ναι ρε Γιώργο, να κάνουμε, χάνουμε τίποτε. Το πολύ πολύ να χάσουμε τα ριάλια μας. Ρε μα είσαστε καλά. Ξέρετε πόσα θέλουν τα διαφημιστικά γραφεία να μας κάνουν διαφήμιση. Θα κάνουμε μόνοι μας. Μόνοι μας. Ανδρέα, πού είναι ο παππούς σου γεμού. Έφυγε. Έφυγε. Τι και λέει ξέρει τόσο άνθρωπος. Είπεν το τσέκαμεντο. Αγιά τσέ. Και θα βάλετε. Να βάλετε και στην τηλεόραση, εντάξει. Νάτε ρε παπά, πού πάεις, έλα νάτε. Με μου λαλείς παπά, δεν έχεις παπά μου, θα είχαμε και να πάει.
τι προσπαθούμε να βρούμε τώρα. Σλόγκαν, Γιώργο μου, μια φράση που να την ακούει εκείνο που βλέπει τη διαφήμιση και θέλει να έρθει. Τι βράτο! Δεν είναι καλό. Δηλαδή, κάτι που να τερκάζει με το άματον. Ήμβρατο! Στο άβατον, στο άβατον, ελάτε κάθε Σάββατο. Τι με κοιτάτε, τι πάθετε. Άβατον, Σάββατο. Είναι καλό, πολύ ωραίο. Πάτε ρε μίμη μου. Τι ρε παιδιά. Ενάρτου ρε μίμη Σάββατο που είμαστε εγκλειστοί ένας γιατρός μέσα. Α, ωραία. Στο άβατον, στο άβατον, εκτός από το Σάββατο. Πολύ ωραίο. Έλειψα λίγο και κλείσαν το. Μόνο το γραφείο μου επιχειρήσα το. Πού είναι η ταπέλα μου? Ευκάλα την ταπέλα μου! Πολυκλινική Νόβα, το λέγεται παρακαλώ. Ναι, να σας το δώσω αμέσως. Κύριε Γιώργο, κάποιος κύριος Αντωνίου στη γραμμή. Η Μαρία είμαι, κύριε Γιώργο. Ναι, τέλειωσε είναι η άδειά μου. Να σας το δώσω. Μόνο μου, αγάπη μου. Δεν τσιμπηθήκε. Μαρία μου, τι καμνείς να με βάλω. Αγάπη μου. Έφερεν και το μωρό. Πού ήταν να το αφήσω, Ανδρέα μου. Να μείνει σπίτι μαζί του, ρε μάνα μου. Μα μου αρέσει εγώ σπίτι με Ανδρέα μου. Επιθυμίσα να δουλέψω. Ρε Μαρία, πώς θα δουλέψεις με το μωρό. Μα δεν του είναι το φρόνι μου που έλεγε, Ανδρέα μου. Μαρία, τι καμνείς να. Που στραβόρα μου έφεραν και το μωρό, αγάπη μου. Κοιμάται, γιατί έτσι απεντήσω, ούζ. Αγαμάδιν τα κούκλος που έγινε, αγάπη του, του, του. Ναι, Μαρία μου, να πάει σπίτι και να το πω για μωράδα μέσα. Τι γίνεται εδώ? Ω, καλά σας βρήκα, κυρία Έλενα. Κακός μας βρήκες, Μαρία μου. Τι κάνεις εδώ? Τι κάνω, ήρθα να δουλέψω. Τι δουλειά να κάνεις εδώ, κοντεύουμε να κλείσουμε. Ω, άκου να σου πω, κυρία Έλενα. Η κοπέλα ήταν με άδεια και γύρισε πίσω στη δουλειά της. Άντε να δω. Ναι, ρε Έλενα, όχι Μπελαρζά. Ανδρέα μου, δεν είπαμε ότι θα κάνουμε οικονομία. Ε, όχι, είπα στη ράση μας. Με έγινες και ένα αστεία που λέει η κυρία Έλενα. Δεν θα κόσιμο όμως ότι η δουλειά της όχι. Άδετο, κυρία Έλενα, άδετο. Κάμε το ψυχή σου να μην είναι στιγόντου των το φτωχών το μωράκι. Μίμη! Ναι, μα ναι, σας λέω, μάλιστα. Θα αναλάβετε την όλη εκστρατεία εσείς, ναι. Πόσα θα στοιχήσει? Αν δεν γίνεται λίγο πιο κάτω γιατί είμαστε έτσι κάπως σφιγμένοι, ε. Πες τους για το σλόκα. Ναι, ναι, εμείς θα σας στείλουμε τις ειδικές τιμές που θα κάνουμε για αυτή την περίοδο. Εντάξει. Είχατε το σλόκα. Ευχαριστώ, στέλνω σε λίγο, ναι, συγγνώμη, ναι, γεια σας. Μα γιατί δεν τους είπες, ρε Μιχάλη, το σλόκα. Ένα πληρώσουμε ένα διαφημιστικό γραφείο να μας κάνει τη διαφήμιση, ένα τους πούμε εμείς το σλόκα. Σιγά που να βρουν στο διαφημιστικό γραφείο καλύτερο σλόγαν από το δικό μου. Εγώ είμαι μάνα στα σλόγαν. Επειδή στο διαφημιστικό να του τα πει εσύ. Λες. Λέω να ησυχάσουμε. Λοιπόν, εδώ είναι οι τιμές που είχαμε πριν και αυτές είναι οι τιμές της προσφοράς. Βλέπεις. Εχείριση σκολικό ιδίτητος. Από 500.00 και 250.00. Καταλάβες. Ναι, 00. Κατάλαβα. Κάτε, Μαρία μου, γράψε τα να τελειώνουμε. Περιμένουν τις τιμές για να βγει η μακέτα. Τέλειωνε. Μα εξεσυνήθισα, κύριε Μιχάλη. Ενώ πριν ήσουν αξεφτέρη. Μα τι σου έκανα, κυρία Έλενα, από την πρώτη μέρα που ήρθα. Εγώ θυλάζω. Να πρέπει να στεναχωριούμε, να κοπεί το γάμο. Να μείνει στο σπίτι σου τότε, χρυσή μου, και να μην στεναχωριέσαι. Άντε, ρε Έλενα, κανεί. Άντε τώρα. Πού εξύπνησε. Συγγνώμη, αλλά πρέπει να θυλάσω. Γιατί δεν του διάτεξε ένα γάλα, ρε παιδιά. Όχι, κύριε Γιώργο, ο σαλμούλητρικο γάλα δεν έχει περιέχει όλα τα θρεπτικά σου στο σπίτι. Μαρία μου, δεν μπορεί να μα αναλύσει το μητρικό γάλα. Πήγαινε και να τα γράψει. Πρόσεχε το μωρό. Είδες η Μαρία, γίνει και μάμα. Πώς σου φαίνεστε? Εμείς τι θα γίνουμε, Γιώργο, μου άφησε τη Μαρία. Δεν κατάλαβα, τι εννοείς? Πώς θα στοιχήσει η φαϊνή ιδέα της διαφήμισης? Γύρω στις 7. 7 τι? 7.000 λίρες. 7.000 λίρες και πού θα τις βρούμε? Από τη δουλειά μου μπορεί να πέσει. Ποια δουλειά, είστε τρελοί? Θα μείνουμε άφραγγοι. Ήμβρατον. Έλα εις το άβατον
εκτός από το Σάββατο και δεν θα μείνει άφραγκος. Φοβερός σλόγγαν. Δίνει αμέσως το μήνυμα ότι οι τιμές μας είναι χαμηλές. Μιχάλη μου, πιάσ' τους σε παρακαλώ και πες τους το τώρα αμέσως. Κανεί με του την ιστορία. Α, λοιπόν, Ελένα μου, έχει μας εμπιστοσύνη. Σε τρεις ημέρες θα γίνει χαμός δα μέσα, εντάξει. Υπνώτισε τον έναν, εχείριζε τον άλλο για να κόψουμε στράτα. Είναι δυνατόν, ποιος έχει σειρά, κύριε. Ποιος έχει σειρά για τη μούτη του. Μούτη, μούτη. Άντε, άντε, άντε. Γαλλική, κύριε, παρασκευή. Μοιράζει σας εσάς. Εσένα ποιος σου μιλήσει. Άντε να δω. Τον ίδιο σε πάση πέφτει του Κοσκού, κατάλαβα. Έχει άλλη μου με την όρεξη σου. Το καλό. Τι θα σε κάνουμε τώρα εσένα παπά? Άλλος παιδιά μου, άλλος τελειώνεται. Μάνα μου, μάνα μου, πόσους να έχει χρήσει το πλάσμα? Εγώ πέντε γέννες που έκαμα. Πάντως δεν το πίστευκα πως ήταν να δουλέψει έτσι η διαφήμιση. Δεν πίστευκες. Πρέπει να κάνουμε άγαλμα του κύριου Χάμπη. Πιάστηκα. Άρα Μιχάλη, πάμε να πατήσουμε ένα γυρόν τους αρρώστους και να πάμε έσω και με πτώμα. Έλα μα. Ήβρατο. Ακούστε σλόκα. Όχι δεν μείνει. Βουρητής του αρώματος. Όχι δεν μείνει, αχαρίς. Κανή διαφήμιση. Εγεμώσαμε ένα αρρώστους. Δεν έχουμε τόπο να τους βάλουμε. Καλά. Να λογαριάσω τις έχει χειρίσεις καλό. Δύο χολές προς 250 λίρες. Τρεις μύτες. Για να πάρε ένα πρόγραμμα να δω. Είμαι σε κλινική και έχεις και ώρα να δω γιατρό. Είναι φάνη μου για καλά σύμβαση. Δεν θα μπορώ. Κανεί ρε με εκείνο το κινητό, επέλανες μα ρε. Κλείστε σου γιος σου, έτσι γιος, κλείστε σου γιος σου. Κανεί ρε, επέλανες μα ρε. Ησυχία ρε παιδιά, ησυχία. Επέλανες να γιωτώρε με το κινητό ρε. Κλινική εδώ. Τι γίνεται, πώς είμαστε, πώς είμαστε. Πολλά ωραία, πολλά ωραία. Α, ωραία. Πάμε πάλι μαμέ, σύντομα στα κάμε πάλι. Δεν τα κάνουμε, πείστε όλοι μαζί. Μόλις αδειάσει το μάτιο θα σας βάλουμε, μην ανησυχείτε. Έχει κανένας κανένα ψυχολογικό πρόβλημα να το κοιτάξουμε? Ψυχολογικό πρόβλημα? Ήρθα για μάτια και μου κόψε το μπούι. Εντάξει, θα το κοιτάξουμε. Μια νοσοκόμα, κύριε, μια νοσοκόμα δεν έχει, πού. Να έρθετε νοσοκόμα, δεν ανησυχείτε. Μαρία, είμαι στη Λούγκα. Η μάμα του χαρτομένου της είπε μου έχει τρεις ημέρες που λείπουν εκτός. Άφησε το χαρτομένο, μίστρο. Εσείς πώς είστε? Πώς να είμαι, άλλα λάλλη διαφήμιση, άλλα βρήκαμε εδώ. Άψω και εξυπηρέτηση και πρέπει το μάτι απούντα. Εντάξει, μόλις αδειάσει θα σας βάλουμε τις μιλήσεις. Πάντως πρέπει να παραδεχτούμε ότι οι τιμές σας είναι εξαιρετικές. Έτσι τιμές δεν ξαναγίνανε. Βέβαια δεν ξαναγίνανε. Χείριζε σας ή μπορεί να χειρίζει κάποιος με 250 λίρες. Πόσες? 250. 25. Όχι κύριε. 25 λίρες. Μιχάλη, και
στο διαφημιστικό τηλέφωνο να τα πιαρώσουν τζίνι. Ένα λεπτό να δούμε εμείς τι τους εστήλαμε. Αμέ. Μαρία. Μαρία. Ναι. Πού είναι οι τιμές. Πού τις έβαλα. Τις λάμια. Παραγιά. Παραγιά με ένα φυστό. Πεθαρά. 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 Παραμονή σε δωμάτιο 3-0-0. Το κετός 35-0-0. Εχείριση σχολικοειδίκητας 25. Ρε Μαρία, ρε Μαρία, τι έκαμε. Τι έκαμε, ό,τι μου δώσετε εγώ έγραψα. Ό,τι μη σε δώσαμε. Βρε, δεν είστε, δεν έφτασες να έρθεις ρε. Τι έκαμες, πάρε 250 είπαμε σου, 300 είπαμε σου. Ρε μάνα μου, τι έκαμες ρε. Όταν σας τα έστειλε το διαφημιστικό γιατί δεν τα ελέγξετε, α. Εντά είδαμε, ναι, θεωρούσαμε το σλόγαν, Μιχάλη μου. Και τι θα κάνουμε τώρα, Μιχάλη μου. Ποιος θα πληρώσει τις 7.000, Μιχάλη μου. Εσείς θα τα πληρώσετε που εφέρετε και διαφήμιση. Γεια σας, γεια σας. Πώς πάμε. Λάλα. Ποιος είσαι ο νευροχειρούργος. Όχι, εγώ με τα νεύρα μου. Η κορούα δική μας. Μασαλά, μασαλά, περαστικά σας. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε κύριε Χαμπή, ευχαριστούμε. Εδώ και έναν άνθρωπο που λέει ευχαριστώ. Εκτιμά την αξία του Χαμπή. Πες σας τον άλλο ρε γιατρού και από εκεί τα ξέρετε που αντιβάλλετε. Ρε και να σας λείψει ο Χαμπή. Λοιπόν κύριοι, οι σημερινές τις πράξεις είναι 5.330 λίρες. Δια 10 μίμη μου. Βεβαίως. Τι δια 10. Κάμε το δια 10 μίμη μου. Δια 10. Είναι πολύ απλό. Αφαιρούμε το μηδενικό. Τόσο να πει. Αφαιρούμε το μηδενικό. 533 λίρες. Και γιατί μου να βγείτε μηδενικό. Έτσι μας αρέσκει κύριε Χαμπή. Ένε μου τη δουλειά σου. Θα κάνουμε το εθνικό σύστημα υγείας πριν που την κυβέρνηση. Ένα λεπτό, αν είναι έτσι, εγώ δεν πληρώνω τίποτε. Είμαι δημόσιος υπάλληλος. Ένα μήλο την ημέρα. Αποφασίσαμε να βγούμε στον αέρα. Πήγα τα καλύτερα μας χρόνια να σπάσουμε να γίνουμε γιατροί. Για μας έχουνε του πλάτσου και του μπάτσου. Στην Κύπρο την αιώνια τη μακαλιά γη. Μην τους ακούτε, αυτοί καλά την έχουν. Τα νεύρα μας εμάς και δεν αντέχουν. Ελάτε και ρωτήστε μας να δείτε τι τραβάμε. Εμάς που είμαστε δίπλα τους και τους υπηρετάμε. Εγώ από κόρα.